Περήφανους μας κάνουν οι Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές στο εξωτερικό. Το 3% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως είναι Έλληνες, οι οποίοι όμως ούτε στην Ελλάδα βρίσκονται, ούτε διέπρεψαν δημοσιεύοντας το έργο τους στη χώρα μας. Και όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας στον Sky, η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει κάτι άμεσα για να επαναπατρίσει τους Έλληνες επιστήμονες ή έστω να κρατήσει τα ελληνικά μυαλά στην πατρίδα τους. Στην αρχαία Ελλάδα, πολιτικοί και φιλόσοφοι εξορίζονταν όταν τουλάχιστον 6.000 συμπολίτες τους ζητούσαν την τιμωρία τους. Στη σημερινή Ελλάδα, αυτοί που εξορίζονται είναι οι Έλληνες επιστήμονες, τα κορυφαία μυαλά της χώρας, και είναι οι ίδιοι που επιλέγουν να αυτοεξοριστούν. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα για χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που αφήνουν τη χώρα μας για να συνεχίσουν την καριέρα τους στο εξωτερικό, όπου και διαπρέπουν. Συνολικά, 336 Έλληνες περιλαμβάνονται στους πλέον κορυφαίους επιστήμονες ως προς την επιρροή τους στη διεθνή βιβλιογραφία, περίπου το 3% δηλαδή των επιστημόνων κορυφαίας εμβέλειας παγκοσμίως, περίπου 30 φορές πάνω από την πληθυσμιακή αναλογία. Το 85% αυτών όμως δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό, και το 95% των 336 επιστημόνων διέπρεψαν δημοσιεύοντας το έργο τους εκτός Ελλάδας. Τα δεδομένα περισυνέλεξε ο Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τον ίδιο δεν φταίνε μόνο η αναμφίβολα χαμηλή μισθή στην Ελλάδα της κρίσης ή οι ελάχιστες υποδομές που διαθέτουν τα ελληνικά πανεπιστήμια εναντί αυτών του εξωτερικού. Το πιο σημαντικό είναι η έλλειψη της κουλτούρας της αριστείας που πλέον έχει χαθεί στον ελληνικό χώρο. Φοβάμαι ότι αν κοιτάξει κάποιος δεξιά και αριστερά, ξεκινώντας από τον πολιτικό χώρο, τον ακαδημαϊκό χώρο, τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, βλέπουμε παντού μέτριους, ανάξιους να επικρατούν, να πηγαίνουν μπροστά, να επιβιώνουν, ο ένας να προωθεί τον άλλον, και οι καλύτεροι αναγκαστικά να αναγκάζονται να αυτοεξοριστούν. Μιλώντας στην εκπομπή του Sky Newsroom, ο Υπουργός Παιδείας παραδέχτηκε πως δεν μπορεί να περιορίσει την φυγή των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό, τουλάχιστον άμεσα. Δεν μπορούμε να δώσουμε δραστικές λύσεις γρήγορα. Πόσο μάλλον όταν, όπως είδατε την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώσαμε περικοπές στα ΤΕΗ και στα πανεπιστήμια και στην έρευνα σοβαρές. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ελευθερώνουμε την έρευνα και την τεχνολογία από δεσμεύσεις του δημοσίου σε ό,τι αφορά την εξαγορά εξοπλισμού, την κινητικότητα του προσωπικού. Για πολλούς, η επιστροφή του καλύτερου δυναμικού της χώρας είναι απαραίτητη για να εξέλθει η Ελλάδα από την κρίση. Και για να γίνει αυτό, ίσως να μην χρειάζονται λεφτά, αλλά να αλλάξουμε νοοτροπία. Πιστεύω ότι θα γύριζα στην Ελλάδα ακόμα και χωρίς μισθό, ακόμα και δωρεάν, ακόμα και πληρώνοντας αντί να παίρνω μισθό, αν ένιωθα ότι η Ελλάδα έχει γίνει το μέρος που έχει το όραμα για να πάει μπροστά και να είναι το νούμερο ένα στον κόσμο σε αριστεία. Όχι απλώς είμαστε οι Ελληναράδες οι καλύτεροι, αλλά σε νέες ιδέες, σε πρωτοπορία, σε δουλειά, σε σκληρή εργασία. Τότε θα ερχόμουν ακόμα και αν ήταν να πληρώσω.